Σε συνέχεια με την ανώτερη σχετική εγκύκλιο, μας ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς, από τη στιγμή που οι παιδικοί σταθμοί έκλεισαν, να βοηθήσουμε όπου χωλαίνει, να το πω έτσι, ο Δήμος Σκο. Κάποια άτομα έχουν μεταφερθεί από τους παιδικούς σταθμούς σε γραμμή του Δημότη. Κάποιοι, το βοηθητικό προσωπικό των παιδικών σταθμών έχει βοηθήσει και έχει συνδράμει στο συσίτιο της Μητρόπολης, ύστερα από παρέκκληση για βοήθεια του Μητροπολίτη μας. Και εδώ στα γραφεία, αν και υποστελεχωμένοι, δουλεύουν κανονικά. Απλά έχουμε γίνει πιο ευέλικτοι στα ωράρια, ώστε να μην υπάρχει μεγάλο συνωστισμό μέσα στα γραφεία. Κανονικά, δηλαδή, ενεργούνται όλοι οι διαγωνισμοί και όλες οι δράσεις του ΔΟΠΑΦΣ που έχει να κάνουν με το κομμάτι το διοικητικό. Μαρία μου, όπως θα δείτε κι εσείς, οι εργασίες καθημερινά στο γήπεδο όσον αφορά τη βελτίωση των εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Ο κόσμος μένει μέσα. Εμείς, όπως βλέπεις, δεν μένουμε μέσα. Εμείς βγαίνουμε έξω και δουλεύουμε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Οι διαγωνισμοί θα γίνονται κανονικά. Οι συντηρήσεις των κτηρίων και των γηπέδων γίνονται κανονικά. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό των παρεμβάσεων που αφορούν έτσι, τη συντήρηση των γηπέδων? Κοιτάξτε να δείτε, φτιάχνουμε χρόνια προβλήματα όσο το πλήστον. Ύστερα από τους υπεύθυνους των γηπέδων που αναφέρανε, έχουμε εκμεταλλευτεί το κλείσιμο των γηπέδων και όλοι οι υπάλληλοι των γηπέδων έχουν μεταφερθεί, έχουν πέσει, πέφτουν. Σήμερα, ας πούμε, δουλεύουμε όλοι μαζί στο στάδιο Ανταγόρας να φτιάξουμε τα αποστραγγιστικά που έχουν πρόβλημα. Έχουμε βγάλει πλάνο μέρα με τη μέρα που θα πηγαίνουν το προσωπικό να συνδράμει, αλλαγή της λάμπας, το οτιδήποτε. Εδώ θα έρχονται να κουμπώσουν και οι διαγωνισμοί που έχουν γίνει και κατοχυρώνονται σήμερα. Θα κατοχυρωθεί και μάλιστα και ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός που έχουν κάνει για όλα τα γήπεδα, προβολής λάμπες, να μην υπάρχει λάμπα ζεστή στα γήπεδα. Όχι θα γίνει με νέα τεχνολογία λαμπτήρες. Μάλιστα, LED, ναι, ναι. Να πούμε σε ό,τι αφορά και τη νέα δράση που δρομολογείται στον ΔΥΡΑΣ με το προσωπικό του ΔΟΠΑΦΣ, μιας και αξιοποιείται με την, ουσιαστικά με νέα βιντεάκια τα οποία οι δασκάλες δίνουν κάποιες συμβουλές, κάποιες προτάσεις, τραγούδια, παραμύθια για τα μικρά παιδιά και φυσικά και τους γονείς που κάθονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι όλοι οικογενειακώς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι αν δεν ήταν οι φυστάμενες καταστάσεις που ζούμε λόγω του κορονοϊού, εδώ θα υπήρχαν όλα τα άτομα του προσωπικού που έλαβαν μέρος και με όχι. Τώρα έχω κληρωθεί εγώ να μιλάω σαν πρόεδρος, αλλά η δουλειά αυτή, η ωραία δουλειά που έχει γίνει, η θετική δουλειά, έχει γίνει από όλους. Άρα θα θέλω να σας ευχαριστήσω. Είχαμε σκεφτεί με την τωρινή διοίκηση του ΔΟΠΑΦΣ να τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να μεταφέρουμε ένα θετικό μήνυμα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία αυτές τις δύσκολες μέρες. Την ιδέα αυτή την εστερνίστηκαν άμεσα οι υπάλληλοι των παιδικών σταθμών, με αποτέλεσμα να μας φέρουν τις προτάσεις τους γραμμένες σε κάθε υπεύθυνη του παιδικού σταθμού από την κέφαλαιο οστικό για μια εργασία για το οτιδήποτε θέλει να κάνει, ώστε να μην χαθεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί η επαφή των μικρών παιδιών, πρωταγωνιστών των παιδικών σταθμών, με δασκάλες τους, οι οποίες είναι σαν δεύτερες μάνες. Μην ξεχνάτε ότι το παιδικό σταθμό σχολείο είναι η δεύτερη κοινωνία μετά από την οικογένειά μας. Και αυτόν τον καιρό που θα είναι κλειστά, δεν θέλουμε να χάσουν την επαφή. Και μέσω αυτών των βίντεο και με την πολύτιμη συνδρομή του μέσου του ΔΥΡΑΣ, και θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να ευχαριστήσω και το μέσο, διότι βοηθάει όλο αυτό να φτάσει σε κάθε σπίτι του γονέα να δει το παιδί του, να δει τη δασκάλα του, παιδί να δει τη δασκάλα του. Αυτά τα συγκεκριμένα βίντεο θα δρομολογηθούν πιο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, θα το δούμε τώρα, θα προβάλλονται συνήθως 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Καλύτερες ώρες από ό,τι έχω μάθει από εισήγηση των τεχνικών του ΔΥΡΑΣ είναι 10 με 12 το πρωί, ώστε οι πρωταγωνιστές μας, οι νεαροί πρωταγωνιστές μας, αυτήν την ώρα να παρακολουθήσουν και το εκάστοτε βιντάκι του στον κάθε παιδικό σταθμό που ανέβουν. Στο πλαίσιο των μέτρων, των προληπτικών μέτρων κατά του κορονοϊού που παίρνει ο ΔΟΠΑΦΣ, θέλαμε να μας πείτε πώς πηγαίνουν αυτά τα μέτρα και αν τηρούνται και αν παρατηρούνται τα φαινόμενα των παραβάσεων. Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε, ο Δήμος έχει διενεργήσει ήδη διαγωνισμό καθαρισμών και πολύμανσης των χώρων. Όσον αφορά την ακτίνα του Δήμου, που είμαστε και εμείς μέσα, τα ακτίνα ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι ψεκασμοί στα γήπεδα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θα ολοκληρώσει όλο το Δήμο. Εμείς, όπως σας είχα ξαναπεί, δεν μένουμε εκεί και θα διενεργήσουμε δεύτερο διαγωνισμό και τρίτο, αν χρειαστεί, έτσι ώστε
όσον αφορά για τα κτίρια του ΟΔΟΠΑΠΣ, ειδικά παιδική σταθμή, κτίρια, αθλητικοί χώροι που αθλούνται δεκάδες παιδιά καθημερινά, να είναι όσο πιο καθαρά και αποστρωμένα γίνεται. Θα ήθελα επ' ευκαιρίας να παρακαλέσω τους κούσους πολίτες μας, διότι και εγώ προέρχομαι από τον χώρο του αθλητισμού και ξέροντας όλη αυτή την ψυχολογία, τη δύσκολη που περνάμε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι, να σας πω πρώτα εξ αρχής ότι το φάρμακο έχει βρεθεί. Το φάρμακο αυτή τη στιγμή είναι το να μένουμε στο σπίτι όσον αφορά για τον κορονοϊό. Καταλαβαίνω ότι το έχουμε ανάγκη να εξασκηθούμε και να βγούμε έξω. Σας παρακαλώ, έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές φορές φαινόμενα τα οποία συνδράμουν καθημερινά και η Δημοτική Αστυνομία και εγώ πολλές φορές και συνάδελφοι από την παράταξή μου να έρχομαι να βγάζω τον κόσμο έξω από τα γήπεδα. Σας παρακαλώ, είναι επικίνδυνο. Δεν θέλω να προβούμε και να τηρήσουμε κατά γράμμα το χέρι του νόμου που λέει έως και 2 χρόνια κάθριξη. Σας παρακαλώ, σέβομαι την ανάγκη σας να βγείτε έξω, να πάρετε μια ανάσα, όχι στα δημοτικά κτίρια. Πρέπει να το σεβαστείτε. Όχι στις παιδικές χαρές, όχι σε δημόσια κτίρια και γήπεδα.